Οι περισσότερες μελέτες που έχουν ασχοληθεί με την απώλεια βάρους έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα του συνεχούς ενεργειακού περιορισμού, δηλαδή των κλασικών υποθερμιδικών πρωτοκόλων, στα οποία οι θερμίδες μειώνονται καθημερινά και σταθερά κατά 500, 700, 1000 και ούτω καθεξής. Πρόσφατα όμως, ένα νέο διαιτητικό μοντέλο άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Ο λόγος για τη διαλείπουσα νηστεία. Intermittent Fasting, ένα σχήμα που στηρίζεται στον διαλείποντα ενεργειακό περιορισμό. Οι υποστηρικτές της δίαιτας αυτής διατείνονται ότι υπερτερεί στο κομμάτι της απώλειας βάρους, αλλά και ότι φέρνει μαζί της πολλά άλλα ωφέλη υγείας. Είμαι η Εύη Κολοβέρου, κλινική διαιτολόγος, και σήμερα θα συζητήσουμε αν η διαλείπουσα νηστεία υπερτερεί της κλασικής δίαιτας όσον αφορά την απώλεια βάρους. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει η επιστήμη. Αν και η διαλείπουσα νηστεία χρησιμοποιούνταν από την αρχαιότητα, μόλις πριν από μερικά χρόνια οι επιστήμονες αποφάσισαν να εξετάσουν πιο συστηματικά το μοντέλο αυτό και να μελετήσουν το κατά πόσο η παρατεταμένη αποχή από το φαγητό μπορεί να επιφέρει μεταβολικά ή άλλα ωφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό και ίσως να υπερτερεί κιόλας της κλασικής δίαιτας στο θέμα της απώλειας βάρους. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τα κυριότερα σχήματα της διαλείπουσας νηστείας. Το πρώτο σχήμα είναι η λεγόμενη δίαιτα ημέρα παρά ημέρα ή εναλλασσόμενη νηστεία, το λεγόμενο alternate day fasting, το οποίο περιλαμβάνει ημέρες νηστείας, δηλαδή ημέρες πλήρους αποχής από τρόφιμα και θερμιδογόνα ροφήματα, οι οποίες εναλλάσσονται από ημέρες ελεύθερης διατροφής. Το δεύτερο σχήμα είναι η τροποποιημένη εκδοχή του πρώτου ή όπως λέγεται τροποποιημένο πρωτόκολλο νηστείας, modified alternate day fasting, το οποίο πρωτόκολλο τις ημέρες της νηστείας επιτρέπει την πρόσληψη κάποιων λίγων θερμίδων, περίπου ίσον με 20-25% των συνολικών μας αναγκών και αποτελεί τη βάση της δημοφιλούς δίαιτας 5-2, η οποία προτείνει σημαντική μείωση των θερμίδων για 2 ημέρες της εβδομάδας μη συνεχόμενες και ελεύθερη διατροφή τις υπόλοιπες ημέρες. Δηλαδή, για παράδειγμα, για έναν άνθρωπο που χρειάζεται 2.000 θερμίδες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό, πρέπει 2 ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη για παράδειγμα, να προσλαμβάνει 500 θερμίδες και τις υπόλοιπες ημέρες να τρώει ελεύθερα. Το τρίτο σχήμα τώρα, που είναι και το πλέον δημοφιλές, αφορά τη χρονικά περιορισμένη λήψη τροφής μέσα στην ημέρα και λέγεται time restricted feeding. Πιο συγκεκριμένα, το σχήμα αυτό επιτρέπει την ελεύθερη κατανάλωση φαγητού, αλλά σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες, οι οποίες πρέπει να μεσολαβούνται από μεγαλύτερα διαστήματα νηστείας, δηλαδή πλήρους αποχής από τρόφιμα και θερμιδογόνα ροφήματα. Για παράδειγμα, στο σχήμα 16-8, το άτομο πρέπει να μείνει νηστικό για 16 συνεχόμενες ώρες και του επιτρέπεται να φάει σε ένα χρονικό παράθυρο 8 ώρων. Υπερέχει τώρα η διαλείπουσα νηστεία του κλασικού ενεργειακού περιορισμού? Η πλειοψηφία των κλινικών μελετών στην πραγματικότητα δεν έχουν δείξει στατιστικά σημαντικές διαφορές στην απώλεια βάρους μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Πιο συγκεκριμένα, διάφορα σχήματα διαλείπουσας νηστείας έχουν συγκριθεί με ισοενεργειακές, συνεχείς υποθερμιδικές δίαιτες, δηλαδή τις κλασικές δίαιτες. Τα σχήματα που έχουν μελετηθεί είναι τα εξής. Πρώτον, σχήματα που δίνουν για 2 ημέρες την εβδομάδα μειωμένες θερμίδες κατά 55-70%, ή σχήματα που δίνουν για 4 ημέρες την εβδομάδα μειωμένες θερμίδες κατά 50%, ή σχήματα που δίνουν για 3-7 ημέρες την εβδομάδα μειωμένες θερμίδες κατά 10-70%, και τέλος, το σχήμα ημέρα παρά ημέρα με 70% λιγότερες θερμίδες για τις ημέρες της νηστείας. Όλα αυτά τα σχήματα φαίνεται πως οδηγούν σε αντίστοιχη απώλεια βάρους όταν συγκρίνονται με τις κλασικές δίαιτες, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον η σημαντικότερη παράμετρος στην απώλεια βάρους είναι οι συνολικές θερμίδες και όχι τόσο η ώρα ή μέρα λήψης τους. Ωστόσο, υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές ότι η διαλείπουσα νηστεία με ταυτόχρονη χαμηλή κατανάλωση υδατανθράκων μειώνει περισσότερο το λίπος σε σχέση με την κλασική ισοενεργειακή δίαιτα. Ενδέχεται όμως αυτό να οφείλεται στη χαμηλή περιεκτικότητα της δίαιτας σε υδατάνθρακες και όχι στη διαφορά των δύο διαιτών ως προς τη χρονική λήψη των θερμίδων. Βέβαια, πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο το πόσες ώρες το άτομο θα μείνει νηστικό μέσα στην ημέρα, αλλά και ποιες ώρες θα μείνει νηστικό και ότι ίσως εκεί να βρίσκεται το έξτρα όφελος αν υπάρχει. Δηλαδή, είναι άλλο να φάω 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι και μετά να μείνω νηστικός την υπόλοιπη μέρα και είναι άλλο να ξεκινήσω στις 2 το μεσημέρι και να ολοκληρώσω το φαγητό μου στις 10 το βράδυ. Καθώς μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει ότι η βραδινή κατανάλωση τροφής συνδέεται με παχυσαρκία και με μειωμένη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων απώλειας βάρους.
Συνεπώς, περισσότερες και καλά σχεδιασμένες μελέτες σε ανθρώπους είναι απαραίτητες ώστε να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, κρατήστε ότι το να τρώτε τον μεγαλύτερο όγκο τροφής πιο νωρίς μέσα στην ημέρα, ανεξάρτητα από το αν ακολουθείτε ένα σχήμα διαλείψουσας στην εστίαση ή όχι, φαίνεται πως επιδρά θετικά στον κυρκάδιο ρυθμό μας, δηλαδή το βιολογικό μας ρολόι, με αποτέλεσμα θετικές επιδράσεις και στην έκφραση γονιδίων του κυρκάδιου ρυθμού και στον επαναπρογραμματισμό μοριακών μηχανισμών που πιθανά να σχετίζονται με τον ενεργειακό μεταβολισμό και τη ρύθμιση του βάρους. Όμως με τη διατήρηση του απολεσθέντος βάρους. Η μη επαναπρόσληψη των κιλών που χάθηκαν αποτελεί εξαιρετικά σημαντική συνιστόσα για να πούμε ότι ένα διαιτητικό σχήμα δουλεύει και φυσικά εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από την πειθαρχία, τη συμμόρφωση και την αποφασιστικότητα των ατόμων που ακολουθούν μια δίαιτα. Στις κλασικές τώρα υποθερμιδικές δίαιτες, ως διατήρηση της απώλειας βάρους εννοούμε το να κρατήσει το άτομο για τουλάχιστον ένα χρόνο το περισσότερο βάρος που έχασε. Σε γενικές γραμμές, τα μοντέλα διαλείψουσας νηστείας έχουν επιδείξει ικανοποιητική διατήρηση της απώλειας βάρους για έως και 6 μήνες όμως, χωρίς να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για πιο μακροχρόνια αποτελέσματα. Εμπόδια ως προς τη διατήρηση του βάρους αποτελούν το αίσθημα πείνας που συχνά πολλά άτομα βιώνουν και που μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά αυξημένη κατανάλωση τροφής τις μέρες της μη νηστείας, καθώς και η δυσκολία στην εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων για τα άτομα ειδικά που υποβάλλονται στη διαλείψουσα νηστεία ημέρα παρά ημέρα, ειδικά στην αυστηρή της εκδοχή. Τέλος, πάμε να δούμε τι γίνεται με το μυϊκό και λιπόδι ιστό. Στόχος μιας δίαιτας είναι η μέγιστη απώλεια λίπους με όσο το δυνατόν μικρότερη απώλεια μυϊκού ιστού. Φαίνεται λοιπόν ότι σε καταστάσεις σημαντικής μείωσης των θερμίδων αυξάνεται η ευαισθησία στις λιπολυτικές δράσεις των κατεχολαμινών και κινητοποιείται ευκολότερα το σπλαχνικό λίπος. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και σε μελέτες σε υπέρβαρα άτομα και άτομα με διαβήτη τύπου 2, όπου μια πολύ μεγάλη μείωση των θερμίδων έως και 70% μειώνει δραστικά το λίπος στο σηκώτη. Ειδικότερα, η διαλείψουσα δίαιτα ημέρα παρά ημέρα είναι πολύ αποτελεσματική ως προς τη μείωση του λίπους, ενώ όταν το εκάστοτε σχήμα συνδυάζεται και με μειωμένη χορήγηση υδατανθράκων και ελεύθερη κατανάλωση πρωτεϊνούχων τροφών, υπερτερεί εμφανώς της κλασικής δίαιτας στη μείωση του λίπους. Την ίδια στιγμή τώρα είναι γνωστό ότι οι κλασικές υποθερμιδικές δίαιτες ελαττώνουν φυσιολογικά τη μυϊκή μάζα σε ποσοστό από 10 έως και 60% της συνολικής απώλειας βάρους. Στα σχήματα διαλείψουσας νηστείας, ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μικρότερο. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της μυϊκής μάζας παίζει προφανώς και η πρωτεϊνική πρόσληψη κατά το διάστημα που κάνουμε δίαιτα, καθώς και η ένταξη κάποιου προγράμματος μυϊκής ενδυνάμωσης. Φαίνεται λοιπόν ότι για τα παχύσαρκα άτομα η επιλογή ενός τέτοιου σχήματος ίσως και να αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή, όταν φυσικά γίνεται υπό την καθοδήγηση κλινικού διαιτολόγου. Συμπερασματικά λοιπόν, σίγουρα απαιτούνται περισσότερες μελέτες υψηλής επιστημονικής τάθμης που να τεκμηριώνουν την ισοδύναμη ή ανώτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των σχημάτων διαλείψουσας νηστείας έναντι των συνεχών υποθερμιδικών διαιτών σε βάθος χρόνου. Από τα λίγα πάντως μέχρι τώρα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, φαίνεται ότι υπάρχει ισοδύναμη αποτελεσματικότητα ως προς την απώλεια βάρους για τουλάχιστον ένα διάστημα έως και 6 μήνες, με ίσως μια πολύ μικρή υπεροχή της διαλείψουσας νηστείας ως προς τη μείωση του λιπόδους ιστού και ως προς τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, ειδικά στο σχήμα ημέρα παρά ημέρα, με ταυτόχρονη χαμηλή χορήγηση υδατανθράκων και ένταξη σε πρόγραμμα γυμναστικής. Αυτό που θέλω να κρατήσετε για το τέλος είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και διαφορετικός και δεν δουλεύουν όλα για όλους. Χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση όταν γίνεται επιλογή του κατάλληλου διαιτητικού μοντέλου για κάθε άτομο, αλλά και παρακολούθηση για τη μετέπειτα σωστή καθοδήγησή του. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο αυτό. Θα σας υπόσχομαι ότι είναι το πρώτο από μία σειρά βίντεο που θα αφορούν τη διαλείψουσα νηστεία, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε σχετικά με αυτό το θέμα. Κάντε like αν σας άρεσε, share σε φίλους σας που το ψάχνουν λίγο με τη διαλείψουσα νηστεία, την έχουν δοκιμάσει, σκοπεύουν να τη δοκιμάσουν. Και εμείς τα λέμε την επόμενη Δευτέρα 8 ώρα το πρωί με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε πατήστε subscribe στο κανάλι μου και να έχετε μία τέλεια εβδομάδα.